Λοιπόν, πάμε όμως στην άλλη άκρη της γραμμής μας, τον κύριο Βασίλη Πάντσο, πρόεδρο Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά. Καλημέρα κύριε Πάντσο. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Σας ακούγαμε και χθες το βράδυ, κύριε Πάντσο, και στο Άξιον 24 να διατυπώνεται αυτή την έκκληση προς όλες τις πλευρές για ψυχραιμία κλπ. Και λίγα λεπτά μετά που έκλεισαν τα τηλέφωνα, είχαμε τα καινούργια επεισόδια στον Ασπρόπυργο, τις φωτιές και όλα αυτά. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το πράγμα να ηρεμήσει ή θα πάμε έτσι συνέχεια? Υπάρχει περίπτωση να ηρεμήσει βεβαίως, αλλά χρειάζεται αγώνας. Αυτό προσπαθούμε, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και δημόσια από διάφορα κανάλια και κάποιοι ανώνυμοι και επώνυμοι αλλά και θεσμικοί παίρνουν μια ρητορική, μισαλαία ρητορική εναντίον των Ρωμά, ρητορική μίσους, αντιτσιγκανισμό, στοχοποιούν όλη την κοινότητα και η κοινότητα αντιδρά, πώς το λένε, είναι... Αμυντικά λέτε. Όχι, κοιτάξτε, τώρα εγώ δεν θέλω, δεν δικαιολογώ σε καμία περίπτωση άνομες πράξεις από νεαρούς Ρωμά που σημειώνονται, που λαμβάνει η χώρα και σημειώνονται τις τελευταίες μέρες. Μα εδώ και ναι, κοιτάξτε. Κάνουμε έκκληση να μην κερδίσουμε. Κινδυνεύει και η σωματική τους ακεραιότητα, κινδυνεύουν και αυτό οι πολίτες. Βέβαια. Και δεν συμφέρει αυτή η κατάσταση, ξεφεύγει και πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ειρήνη. Τι σας έχει ενοχλήσει, κύριε Πάντζο? Θα θέλαμε όμως και θα ήταν χρήσιμο ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δημοκρατικό, όταν ξεφεύγει η κοινωνία και έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Θα πρέπει η κυβέρνηση, οι θεσμοί να λάβουν θέση, να τοποθετηθούν, να πούνε κάποια πράγματα, να συμβάλλουμε όλοι. Δηλαδή τι θέλετε να ακούσετε, κύριε Πάντζο? Να σταματήσει η ρητορική μίσους και ο ρατσισμός εναντίον των Ρωμά. Από ποιον ακούσατε κάτι που σας ενόχλησε? Παρακολουθήστε. Λέω στην πολιτεία. Στην πολιτεία. Γενικώς. Εδώ πέρα, με αφορμή αυτό το τραγικό συμβάν, ο αστυνομικός έχει κάνει παραβίαση καθολική. Ναι, εγκληματική πράξη του, η καταδίωξή του. Δεν γίνεται όταν ο αστυνομικός πίνει καφέ στο ίδιο βενζινάδικο και ενημερώνεται για αυτή την παράβαση για 20 ευρώ που δεν πλήρωσε τη βενζίνα και έφυγε από το κατάστημα το βενζινάδικο. Δεν είναι λογικό και επαγγελματικό από αστυνομικό εκπαιδευμένο να πυροβολεί στο κεφάλι. Συμφωνούμε. Αυτό φυσικά, εμείς το έχουμε πει εδώ. Ναι. Αυτό όμως βεβαίως και όλοι αυτό και το παιδάκι είναι 16 φορά, χρονών, έχει παιδί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ανήλικο Ρωμά από αστυνομική αφαιρεσία. Είχε γίνει και στο πέραμα η ιστορία με την καταδίωξη και όχι κλπ. Μόνο, αν γυρίσουμε και αλλού, κάποια χρόνια συμφωνούμε. Πίσω θα δούμε πάρα πολλά περιστατικά. Συμφωνούμε. Εσείς θεωρείτε υπάρχει ότι... Υπάρχει αγανακτισμένη οργή από την κοινότητα. Έχετε δίκιο, κύριε Πάντζο. Η πλειοψηφία των Ρωμά δεν κάνει ανομίες και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια μερίδα ανηλίκων νεαρών όπως που λέτε δημιουργούν για... εντάσεις. Ακούστε με λίγο, όπως λέτε για την πλειοψηφία των Ρωμά. Κοιτάξτε, που δεν κάνει. Αυτούς που είδα εγώ δεν ήταν ανηλίκοι όμως. Δεν ήταν ανήλικοι. Η πλειοψηφία είναι ανήλικη. Δείτε λίγο τι εικόνες. Μα δεν είναι να μπορείτε να κύριε Πάντζο, όπως σωστά λέτε. Καταδικάζουμε το περιστατικό αυτό και δίνουμε λίγο μάχη τρεις μέρες να ηρεμήσουμε τα πνεύματα. Όπως σωστά εμείς, λέτε. Δεν είμαστε η τάξη, ούτε το κράτος. Κράτος που είναι αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουν να συλλαμβάνουν, εκεί πρέπει να πάμε. Θα δημιουργηθούν, Όχι, δεν χρειάζονται άγριες καταστολές. Άρα τι να κάνουν, όταν το παιδί καίει, όπως λέτε κι εσείς, πώς να αντιδράσει η αστυνομία, τι να κάνουν. Κύριε Πάντζο, όπως σωστά λέτε. Σε τέτοια περιστατικά, όλοι οι πολίτες, κάποιοι ξεφεύγουν και είναι λάστιχα, διαμαρτύρονται. Ακούστε με λίγο. Δεν είναι σωστό, είναι άνομο. Όπως σωστά λέτε, η πλειοψηφία των Ρωμά δεν κάνει αυτές τις πράξεις. Δεν κάνει και βοηθάμε όλοι. Συμφωνείτε λοιπόν ότι και η πλειοψηφία των αστυνομικών δεν κάνει αυτές τις καταχρηστικές και απαράδεκτες ενέργειες? Φυσικότατα. Άρα οι λογικές και οι φωνές που ακούγονται, βγείτε έξω, κάψτε τους αστυνομικούς, τις οικογένειες κλπ. Όλα αυτά καταδικάζονται. Αυτά καταδικάζονται. Και δεν, εμένα προσωπικά και θεσμικά δεν μας εκφράζει ούτε το σύνολο της. Άρα ούτε να καίμε τα αστυνομικά
τμήματα, ούτε να πετάμε ομολόγηση. Αυτά είναι καταδικαστέα πράγματα. Αυτά άρα πρέπει και οι δύο πλευρές με κάποιο τρόπο να μαζέψουν ό,τι μπορεί να μαζευτεί. Όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό. Όλοι να γίνουμε μέρος της λύσης και της διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης. Υπάρχει αίσθηση ότι όλοι είμαστε από τη μία πλευρά, γιατί κάποιοι προσπαθούν να φτιάξουν ένα δίπολο από τη μία το κράτος, από την άλλη η Ρωμά. Όλοι είναι Έλληνες, όλοι είναι από τη μία πλευρά, όλοι έτσι δεν είναι? Κατοικούμε στον ίδιο χώρο. Όλοι κατοικούμε στην ίδια πατρίδα, όλοι έχουμε τις ίδιες ανάγκες, όλοι έχουμε κόκκινο αίμα, υπάρχουν διαφορές, αλλά είμαστε ίσοι και πρέπει να είμαστε και ίσοι και στους νόμους και σε όλα τα πράγματα. Κύριε Πάντσο, ναι, κύριε Πάντσο, εδώ όμως σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση η οποία η συντριπτική πλειοψηφία των Ρωμά είναι αγράμματοι ανθρώποι. Ναι. Είναι ανθρώποι... πώς το λέτε, που ζουν μέσα σε άθλιες συνθήκες. Βέβαια, στους καταβλησμούς. Μέσα στην απελπισμυρσία, μέσα στην ακραία πείνα. Η ανεργία ξεπερνάει το 80%. Οι συνθήκες που ζουν δεν έχουν νερό. Υπάρχει παραβατική συμπεριφορά και επιβίωση. Υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές και εγκλήματα ή παρανομίες αυξημένες. Αυξημένες, δεν το δικαιολογούμε. Πώς μπορούμε να δώσουμε λύση σε όλα αυτά? Ναι. Με ποιες πολιτικές? Με τιμωρητικές πολιτικές? Με κακές κριτικές και να είμαστε να εύκολα να κριτικάρουμε? Πρέπει να κάνουμε κάποιο έργο, το οποίο έργο... Δεν βλέπετε εσείς μια προσφορά από την πολιτεία, αυτό μας λέτε. Το κράτος πρέπει να εφαρμόσει άμεσα τις πολιτικές ένταξης για τους Έλληνες Ρωμά. Είναι ψηφισμένες από την Υπουργή. Ναι, αλλά το παιδί, τι να κάνετε, σας λένε ας πούμε να πάτε τα παιδιά στο σχολείο. Οι περισσότεροι δεν τα πηγαίνουν. Να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Τι να κάνουνε, να πάνε να τα πάρουν από το σπίτι, γιατί η μόρφωση πάντα βοηθάει. Εσείς είπατε, οι περισσότεροι είναι αμόρφωτοι. Ναι, βεβαίως να πάνε σχολείο, αλλά να δημιουργήσουμε και συνθήκες κατάλληλες για να πάνε σχολείο. Δεν γίνεται τα παιδιά από τη μία να πηγαίνουν στο σχολείο, να μην τους δέχονται. Και απ' την άλλη να επιστρέφουν σε ένα χώρο το οποίο είναι ακατάλληλο και δεν έχουν να πληθούν, δεν έχουν να φάνε. Η μητέρα είναι εξαθλιωμένη, την έχουν παντρέψει από 14 χρονών μέσα στη δυστυχία. Είναι δύσκολη συνθήκη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες κατάλληλες και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του ανθρώπου. Κύριε και Πάντσο, της νεοτροπίας και της κουλτούρας. Πάντως, δεν δικαιολογώ αυτές τις ανομίες ή διάφορες πρακτικές που γίνονται στην κοινότητα που παντρεύουν τα παιδιά τους από μικρή ηλικία, αλλά είναι μια συνθήκη η οποία είναι παγιωμένη και έρχεται από αιώνες τώρα και χρειάζεται κοινωνικό έργο γι' αυτό, εκπαίδευση και διαρκή ειλικρινή βούληση. Οι αρχές, οι δημάρχοι, οι επιστημονικοί φορείς, οι περιφέρειες, το κράτος, τα υπουργεία. Όλα τα ίδια λέμε και δεν γίνεται τίποτα. Οφείλουν επίσημα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων οργανισμών, έχουν υπογράψει οι υπουργοί για την κοινωνική ένταξη. Παίρνουν όμως και επιδόματα και κακώς. Τα επιδόματα που παίρνουν οι Έλληνες τσιγκάνοι είναι όπως παίρνει κάθε Έλληνα. Φυσικά, αφού Έλληνας είναι, εννοείται. Ναι, δεν παίρνουμε κάτι παραπάνω. Όχι, όχι. Εδώ θα παίρνουμε, εμείς λέμε, όχι λέμε, προβλέπεται σαν κριτήριο. Όποιος είναι ευάλωτος, πρέπει να κλείνουμε, πρέπει να στηριχθεί. Αυτό λένε οι οδηγίες. Το θέμα είναι να μην είναι και άβατα οι καταβλησμοί, κύριε Πάντσο. Δεν μπαίνει ούτε η αστυνομία μέσα. Δεν τολμάνε να πάνε μέσα. Έχει δημιουργηθεί και έχει δημιουργηθεί έτσι. Από τις απώλειες αδράνειες της πολιτείας και των κυβερνήσεων. Δύσκολα, υπάρχει και ευθύνη από κάποιους στην κοινότητα, αλλά την μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η πολιτεία. Που έχουμε ανθρώπους μέσα σε λάσπη εξαθλειωμένους και να μην... Κοιτάξτε, ήρθε η ώρα του δελτίου ειδήσεων. Λάθη έχουν γίνει από όλες τις πλευρές διαχρονικά. Το θέλω να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση και από εδώ και πέρα να δούμε τι μπορούμε να δώσουμε. Στο πλευρό της κοινωνίας, των Ελλήνων τσιγκάνων, χρειάζεται ψυχραιμία, ειρήνη και δικαιοσύνη έτσι, να κάνει τη δουλειά να τους ηρεμήσετε. Να δούμε την επόμενη μέρα πώς μπορούμε ευχαριστούμε να δούμε σε αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλά. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.